Κύριε Σεκίδη, να πάμε τώρα μέχρι την Ενιγρίδα, το σοφρονιστικό κατάστημα, να καλησπίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σπύρο Καρακίτσο, πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων όλης της Ελλάδος. Βέβαια, ο κύριος Καρακίτσος δεν είναι στην Ενιγρίδα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την Ενιγρίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Επίσης, κύριε Καρακίτσο, καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε, διότι αν πάρουμε την καταγγελία, τη διαμαρτυρία μάλλον των υπαλλήλων της Ενιγρίδας στο σοφρονιστικό κατάστημα, δεν ξέρουμε πόσο δύναμη πρέπει να έχετε για να διεκδικήσετε και να έχετε τέλος πάντων μια δουλειά σε ανθρώπινες συνθήκες εκεί που είστε. Κοιτάξτε, δείτε, η ανακοίνωση που βγάλανε οι συνάδελφοί μας από το σωματείο μας στη φυλακή της Ενιγρίδας Σερών είναι μια ανακοίνωση από την αρχή μέχρι το τέλος αληθινή, πραγματική, που περιγράφει με ωραίο τρόπο, γιατί ξέρετε, η οργή καμιά φορά σε παρασύρει, περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στη φυλακή. Σας υπενθυμίζω ότι η φυλακή της Ενιγρίδας Σερών είναι από τις πιο καινούργιες φυλακές που διαθέτουμε έτσι στη χώρα μας. Και από την ανακοίνωση, εκτός του γνωστού και πολύ σοβαρού προβλήματος της υποστελέχωσης του προσωπικού που έχουμε, αναδεικνύει και μια σωρία υλικοτεχνικών προβλημάτων που έχει η φυλακή, καθώς επίσης και της πληρότητας των κρατουμένων, καθώς λειτουργούν οι τρεις από τις έξι πτέρυγες. Σας υπενθυμίζω ότι η φυλακή της Ενιγρίδας Σερών άνοιξε πριν λίγα χρόνια χωρίς να γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Με αποσπάσεις. Με αποσπάσεις, μεταθέσεις, πολλές φορές και με αναγκαστικές μεταθέσεις υπαλλήλων από διάφορες φυλακές της χώρας. Είναι κάτι για το οποίο εμείς ως εργαζόμενος, ομοσπονδία, ως συνδικαλιστικό όργανο, όπως θέλετε πείτε το, ποτέ δεν συμφωνήσαμε. Δυστυχώς από την αρχή η χώρα μας και οι εργαζόμενες φυλακές εμπίπτουμε στις γενικότερες μνημονιακές απαγορεύσεις των προσλήψεων, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει προσλήψεις τα τελευταία 8-10 χρόνια. Κάτι τέτοιο λοιπόν πληρώνει και η φυλακή, εντός εισαγωγικών, η φυλακή της Ενιγρίδας Σερών, όπως και πολλές άλλες φυλακές. Και όπως είπαμε, τα σοβαρότατα υλικοτεχνικά προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη φυλακή καταδεικνύουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Καθόλου καλή. Εντάξει, κύριε Καρακίτσο, εμπίπτεται και εσείς στις απαγορεύσεις από την Τρόικα, από ό,τι τουλάχιστον όλοι ισχυρίζονται. Αλλά ας μην φυλάνε τους υπουργούς και τους βουλευτές, 5 και 10 αστυνομικοί, ας πάνε εκεί που πραγματικά έχει ανάγκη η κοινωνία. Έχετε δίκιο, μακάρι να γινόταν έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, να υπήρχε μια γενικότερη πολιτική, το που είναι τα πραγματικές ανάγκες δημόσιοι υπάλληλοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά ξέρετε, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι είναι μια... είμαστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ανήκουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Εμείς αυτό που πάντα λέγαμε, θα έπρεπε πολύ γενναία η πολιτεία να κοιτάξει το θέμα των φυλακών. Σήμερα το απόγευμα, σημειωτέω να σου το πω αυτό, σήμερα το απόγευμα είχαμε μια σοβαρότατη αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών κρατουμένων στην Β' πτέρυγα της φυλακής των Τρικάλων. Είναι άλλο ένα γεγονός, άλλο ένα περιστατικό που καταδεικνύει ότι, ξέρετε, τα προβλήματα των φυλακών είναι πολύ σοβαρά, δεν έχουν επιληθεί παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει γενναίες αποσυμφορίες κρατουμένων, παρά το γεγονός ότι έχει πέσει ο αριθμός των κρατουμένων. Φαίνεται, και εμείς το λέγαμε πάντα αυτό, ότι τα προβλήματα στις φυλακές υπάρχουν. Δυστυχώς, αγαπητέ κύριε, πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα προβλήματα θα από μόνα τους αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο, με περισσότερη ένταση, και εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα ούτε στους κρατουμένους, ούτε στους, φυσικά στους εργαζόμενους, στους υπαλλήλους. Ξέρετε, έτσι όπως διαβάζουμε την ανακοίνωση της Ενιγρίδας, χωρίς να ορίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες από μέσα, πραγματικά σκεφτόμαστε ότι αν ήμασταν εμείς, θα φεύγαμε την επόμενη στιγμή. Είναι όπως το λέτε και πολύ σωστά και εύγνωτα οι συνάδελφοί μου στην ανακοίνωση να αναφέρουν ότι όποιος θέλει από αυτούς που κατά καιρούς επισκέπτονται τη φυλακή, βουλευτές, πολιτευτές, υπηρεσιακοί παράγοντες κεντρικής υπηρεσίας, της απομακρυσμένης κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργοί κατά καιρούς, όσοι τέλος πάντων έρχεται, θα είναι χαρά μας πραγματικά να έρθουν να κάνουν μια βάρδια μαζί μας, όποια φυλακή θέλουν, να δουν πώς γίνεται το μεροκάματο. Γιατί αυτό δεν είναι μεροκάματο, είναι μεροκάματο του τρόμου, αν θέλετε, πολλές φορές. Πάντως, έχουμε διαβάσει και σε ξένες ανακοινώσεις, ξένων εφημερίδων, ότι το σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα θεωρείται αποτυχημένο. Είναι έτσι? Καταρχήν, ο ίδιος ο όρος εκφράζει την αποτυχία του συστήματος, γιατί επιμένουμε να το λέμε σοφρονιστικό.
σαν να πρόκειται να κάνουν κάποιο ένα χειρουργείο στον εγκέφαλο ορισμένων και να του σοφρονίσουν. Ο σοφρονισμός δεν είναι μια διαδικασία επιβολής από κάποιους ανθρώπους. Μας έχουν δώσει, ξέρετε, και το μεγάλο, μεγάλο επίβολο τίτλο μας είναι σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σαν να περιμένει η κοινωνία ολόκληρη και η πολιτεία από εμάς να σοφρονίζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατ' επιλογήν πολλές φορές έχουν επιλέξει την παραβατικότητα και την παράνομη συμπεριφορά. Λοιπόν, ναι, έχει αποτύχει το σύστημα κράτηση στην Ελλάδα. Ναι, αδυνατούν, φοβούνται ορισμένοι να πούν ότι να αντικρίσουν αυτή την πικρή αλήθεια. Αυτή η πικρή αλήθεια δεν σκεπάζει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όσες φανφάρες και φωτογραφίες και αν βγουν κατά καιρούς, δεν το λέμε μόνο για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί κατά καιρούς γίνονται αυτά, δεν σκεπάζονται αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι όλες σχεδόν οι πολιτικές ηγεσίες έχουν εκφράσει, θέλουν να το λύσουν, αλλά δυστυχώς οι παρεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές γίνονται σε λάθος κατεύθυνση ή πολλές φορές αμελούνται και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Τι θα μπορούσε να γίνει πέρα από τις προσλήψεις? Αυτό που γίνεται με κάποια σχολεία μέσα στις φυλακές βοηθάει? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, γιατί πολλές φορές οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου, ας πούμε, 10.000 κρατούμενοι σε όλες τις ελληνικές φυλακές. 800 κρατούμενοι από αυτούς παρακολουθούν κάποια μαθήματα εκπαίδευσης. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς με όλους τους υπόλοιπους τι γίνεται? Ωραία είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και εμείς συμφωνούμε και μπράβο σε αυτούς που, αν θέλετε, τα ιδρύουν και μπράβο σε αυτούς που τα φτιάχνουν και μπράβο σε αυτούς που τα λειτουργούν. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια μεγάλη μάζα εντός εισαγωγικών κρατουμένων, οι οποίοι δεν πάνε στα σχολεία. Δεν εμφανίζονται στην κυκλίδα των υπαλλήλων. Δεν θα εμφανιστούν ποτέ σε φωτογραφίες. Δεν θα τους δει ποτέ κάποιος βουλευτής, κάποιος υπουργός. Πολλές φορές δεν θα τους δει κανένας υπάλληλος. Για αυτούς τους ανθρώπους προβλέπει κάτι αυτή η πολιτεία να κάνει? Είναι αυτοί οι φτωχοδιάβολοι, ξέρετε, που υπάρχουν μέσα στις φυλακές. Και με ιδιαίτερη λύπη το λέω, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ανάμεσα σε αυτούς τους φτωχοδιάβολους, λοιπόν, εγώ πολλές φορές ήμουν και πρόεδρος των εργαζομένων, διενεκρίνω και πολλούς συναδέλφους μου. Και λυπάμαι που το λέω. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Άρα, να μην έχουμε ούτε ελπίδα, έτσι όπως τα διαβάζουμε και τα βλέπουμε, ότι και σε αυτό το τομέα, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο τομέας, και σε αυτό το τομέα, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν αμφισβητήσαμε ποτέ, μα ποτέ, την βούληση, ας πούμε, της συγκεκριμένης πολιτικής ηγεσίας να κάνει πράγματα για τις φυλακές. Πιστεύουμε όμως ότι αυτά τα πράγματα πολλές φορές δεν αρκούν, χρειάζονται πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις, ορισμένες έχουν γίνει, χρειάζονται ρηξικέλευτες τομές να γίνουν στο σύστημα κράτησης, χρειάζεται νέα κατηγοριοποίηση και χρειάζονται, όπως είπαμε και στην αρχή, γενναίες προσλήψεις προσωπικού. Όχι πασαλήματα, όχι μεταθέσεις, όχι αποσπάσεις, όχι αναγκαστικές μετατάξεις προσωπικού, όπως έγινε με τους συναδέλφους που προήλθαν από την πρώην Δημοτική Αστυνομία και οι οποίοι ακόμα ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, χρειάζονται, επαναλαμβάνω, γενναίες και ρηξικέλευτες παρεμβάσεις. Οι επιδερμικές παρεμβάσεις, οι φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα, ναι, καλά είναι, αλλά ξέρετε, δεν επαρκούν. Και αυτά τα προβλήματα, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα αναδειχθούν και πρέπει να αναδειχθούν για να επιληθούν κάποια στιγμή. Κύριε Καρακέτσο, και από ό,τι ακούγεται θα επαναλειτουργήσουν οι δημοτικές αστυνομίες, αυτοί που υπηρετούσαν θα επιστρέψουν? Τότε θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν τα συναρμόδια υπουργεία και να ερωτηθούν όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι πολιτευτές που τάζουν λαγούς με πετραχίλια πολλές φορές σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς ακριβώς σκοπεύουν να το κάνουν και πώς ακριβώς σκοπεύουν να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, κακήν κακώς εκδιώχθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία. Δεν θα εξετάσουμε τώρα για ποιους λόγους. Όπως και να έχει έγινε, ήρθαν εντελώς ανεκπαίδευτοι και τους πετάξανε, κυριολεκτικά τους πετάξανε μέσα στις φυλακές. Ούτε αυτοί επαρκούνε και προσλήψεις να γίνουν, που εγώ βαστάω πολύ μικρό καράφι κατά πόσο θα γίνουν προσλήψεις και πότε θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές και πότε θα έρθουν οι πρώτοι εργαζόμενοι, νέοι εργαζόμενοι μέσα στις φυλακές. Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, τι θα γίνει με αυτούς τους συναδέλφους, θα πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί που τους τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Κύριε Καρακίτσο, καταλαβαίνουμε την αγωνία σας. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή τύχη. Τι άλλο να πούμε? Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πολύ που αναδεικνύεται τα προβλήματα και αυτή τη φυλακή. Η φυλακή της Μικρής Λευκοσερών, επαναλαμβάνουμε, είναι μια καινούργια φυλακή. Είναι κρίμα ουσιαστικά να βλέπουμε αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης. Γνωρίζω τις προσπάθειες των συναδέλφων μου και της διοίκησης του καταστήματος και του αρχιβελεκαρχή του διευθυντή για να επιλύσουν αυτά τα καθημερινά προβλήματα.
Δυστυχώς διαισθάνομαι ότι αυτά τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν επαρκεί ακόμα και αυτός ο διαρκής αγώνας που κάνουμε. Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Καλά.